Guardare alla Grecia per capire l'Europa. È questa la frase che negli ultimi anni ha rappresentato l'istantanea più verosimile sulla crisi economica. In Italia, finire con le rivolte cittadine come in Grecia è stato l'unico vero spauracchio. Ma adesso quella stessa icona di deriva sta iniziando ad assumere le forme di una rinascita. Dalle vetrine sfasciate ai giorni nostri, per la Grecia molte cose sono cambiate e per capirle siamo stati a Salonicco. Qui, un sistema formato da esperienze di autogestione, di fatto, ha sostituito quei meccanismi burocratici che hanno frenato la ripresa greca. In Grecia, uno dei primi settori a subire gli effetti della cosiddetta macelleria sociale è stato quello dell'informazione pubblica. Qui, per la prima volta in Europa, un governo ha disposto la liquidazione della televisione di Stato. A questo provvedimento i giornalisti ed i tecnici del terzo canale della rete si sono opposti ed hanno deciso di occupare la sede di Salonicco. Li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato la loro esperienza. Λέγομαι Νίκος Αγγελίδης, είμαστε εδώ οι αγωνιζόμενοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που παραμένουμε στον αγώνα της ενημέρωσης από την 11η Ιουνίου του 2013. Τότε έγινε η κίνηση αυτή από την πλευρά της κυβέρνησης να βάλει λουκέτο στη δημόσια τηλεόραση, μια πρωτοφανής κίνηση σε διεθνές επίπεδο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Βέβαια όλους μας πέτυχε αυτή η ιστορία εξαπρόπτου, δηλαδή κανείς δεν περίμενε ότι... Η UniMay, που είναι η Ομοσπονδία της Ευρώπης των Τεχνικών, μας έδωσε πριν από 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, το βραβείο Freedom from Fear για αυτόν τον αγώνα που γίνεται και που στην ουσία αποδεικνύει ότι δεν φοβόμαστε να τα βάλουμε με κάτι ανώτερο, διότι πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος, ότι γίνεται για τη δημοκρατία. Σκοπός μας όμως είναι να δείξουμε ότι υπάρχει χώρος στην δημοσιογραφία και γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα για καθαρή ενημέρωση, για μια ενημέρωση η οποία δεν θα είναι χαλκευμένη, μια ενημέρωση η οποία δεν θα είναι υπαγορευμένη από τα γνωστά κέντρα εξουσίας και των μεγαλοκαναλαρχών και φυσικά της πολιτικής ηγεσίας η οποία θέλει και μπορεί από ό,τι φαίνεται να περνάει τα μηνύματά της. Εμείς ευτυχώς έχουμε πάει την τεχνολογία μπροστά, έχουμε πάει την τηλεόραση στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα υπάρχει δυνατότητα από όποιο μέρος της Ελλάδας αλλά και του κόσμου θέλει κάποιος να μας παρακολουθήσει να μπορεί να το κάνει. Και μάλιστα οι Έλληνες στο Παλέρμο, στο site που έχουν, έχουν το live streaming της ΕΡΤ και οι Έλληνες τουλάχιστον εκεί ενημερώνονται από το πρόγραμμά μας. Ad entrare nel tritacarne sociale è stato soprattutto il mondo del lavoro operaio. La chiusura dei cordoni bancari e degli aiuti di Stato ha messo in agonia centinaia di fabbriche che hanno serrato i battenti. Molti imprenditori hanno approfittato di questo sistema provando a disfarsi di quelle aziende che avrebbero ceduto il passo alle regole del mercato. Tra queste c'è la Biome, una nota fabbrica di mattonelle riconvertita dagli operai in una produzione di saponi e detersivi ecosostenibili. Siamo stati nei locali della Biome ed abbiamo parlato con gli operai che giornalmente presidiano la struttura e ne gestiscono i turni. Κοιτάξτε, οι δυσκολίες άρχισαν πολύ πιο μπροστά. Το ότι βλέπουμε το εργοστάσιο Ηρακλής άρχισε από το 2008, τα τέλη του 2008. Να έχει δυσκολίες και να καταλαβαίνουμε ότι αρχίζει να στήρει. Αλλά έγιναν στην αρχή, αρχίσαμε με στάσεις εργασίας, με απεργίες, με αγώνες στον δρόμο, με διάφορα τέτοια, καταγγελίες στις κρατικούς φορείς. Αλλά αυτά άρχισαν πολύ αργότερα. Δηλαδή, όταν άρχισε μια φθορά που κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 2011 όταν εγκατέλειψε. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να επανελειτουργήσει με κάθε μέσο. Είτε πιέζοντας τον εργοδότη, είτε εμείς. Ο εργοδότης σε κάποια φάση, στα τέλη του 2011, αρχές του 2012, παραδέχτηκε ότι δεν πρόκειται να το επανελειτουργήσει μπροστά στις πολιτιακές αρχές. Και εκεί πήραμε την απόφαση να το κάνουμε εμείς. Και πήραμε την ευθύνη σαν σωματείο των εργατοπαλίων βιομηχανικής μεταλλευτικής, που είπαμε ότι τέρμα το ξεκινάμε και λειτουργούμε. Όπως ήρθαν εδώ από την Αργεντινή, από τη Ζανόν, το εργοστάσιο, και μας έδωσαν ότι αυτό που πάμε να κάνουμε
έχει καλό, έχει κακό, πρέπει να το ξέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολο, ξέρουμε τι μας περιμένει. Και μας κατατοπίσαν κι αυτοί, το ζήσανε πριν 10 χρόνια. L'azienda di cui parla Dimitri è quella sorta dall'occupazione della Zanon, una fabbrica di ceramica argentina, che nel 2001 fu occupata dagli operai. Da allora si chiama Fathim Pat, che in argentino significa fabbrica senza padroni. I lavoratori che sono riusciti a salvare il loro posto di lavoro tra un turno ed un altro girano il mondo per spiegare le soluzioni più semplici per i problemi che sorgono durante un'autogestione operaia. Anche grazie a questo aiuto esterno gli operai della Diomè hanno deciso di riconvertire la fabbrica e adesso gli stessi impianti che producevano mattonelle creano detergenti ecosostenibili. Τώρα αν πεις ότι από πού είναι εξαρτημένο πολιτικά ή πού είναι βασισμένο, εντάξει, δεν υπάρχει καμιά πολιτική συγκεκριμένη ιδεολογία. Ναι, ναι, το ότι περάσαμε σε αυτή την παραγωγή, είπαμε ότι είναι τρεις οι λόγοι, ας πούμε. Το ένα είναι ότι ακριβώς μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την παραγωγή μόνοι μας, δεν χρειαζόταν να πάρουμε να δανειστούμε λεφτά. Το ένα είναι ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν κάνουν κακό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, έχουν μηδέν απόβλητα και ένα είναι ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα φθηνό λαϊκό προϊόν προς την λαϊκή οικογένεια. Τα τόσα χρόνια, από το 2011, δεν μπόρεσα, τεχνικός είμαι, έξω τίποτα δεν είναι. Και ποιος θα πάρει έναν 52χρονο. Το θέμα είναι να ξεχάσουμε, να καταργήσουμε τη λέξη το εγώ και να γίνουμε το εμείς. Αν το καταφέρουμε αυτό, έχουμε κερδίσει παντού. In preda alla crisi economica, anche il sistema sanitario in Grecia è andato in tilt e per ristabilire un'equa distribuzione dei servizi sono nati dei social medical center. Qui nessuno ti chiede se sei in regola con le tasse e soprattutto all'ingresso non ti vengono chiesti i documenti. Un servizio del tutto innovativo per un paese in cui è cresciuta esponenzialmente la presenza di migranti irregolari. Ne parliamo con Eva Babalona, che assieme ad altre persone gestisce la struttura. L'idea questa γεννήθηκε πριν 3 χρόνια, μετά την απεργία πείνας 300 μεταναστών, που διεκδικούσαν τα νόμιμα δικαιώματά τους, μιας και δούλευαν χρόνια στην Ελλάδα χωρίς ένσημα. Είναι μια πρωτοβουλία λίγων υγειονομικών γιατρών που παρακολουθούσαν την απεργία πείνας των μεταναστών. Στην πορεία μπήκαμε στην προσπάθεια αυτή πάρα πολλοί άνθρωποι. Το ιατρείο γεννήθηκε και πρωτοξεκίνησε στις 7 Νοέμβρη του 2011. Συμμετέχουμε εντελώς εθελοντικά πάνω από 200 άνθρωποι. Παίρνουμε 200 άνθρωποι βάρδιες κάθε μήνα μέσα στην κλινική αυτή. Η κλινική αυτή απευθύνεται σε ανασφάλιστους ασθενείς, οι οποίοι σε αριθμό πλέον στη χώρα μας είναι πάρα πολλοί, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, που χάσανε την εργασία τους λόγω της οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου χάσανε και την ιατρική τους ασφάλιση. Δεν μπορούν να απευθυνθούν σε γιατρό χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν όλο το ποσό της φαρμακευτικής τους αγωγής, των εξετάσεών τους και της νοσηλείας. I rubinetti della crisi infine rischiano tuttora di chiudere i cordoni dell'acqua pubblica. Grossi gruppi imprenditoriali hanno provato l'assalto al servizio idrico, ma tanti movimenti dal basso si stanno opponendo. Anche per la difesa dell'acqua pubblica vengono prese in considerazione le esperienze di altri stati. E proprio il giorno in cui siamo arrivati a Salonicco era in corso un congresso in cui si discuteva del sistema idrico tedesco. Per capire cosa sta accadendo abbiamo parlato con il professor John Krestenitis. Το τελικό στάδιο αυτής της ιδιωτικοποίησης ξεκινάει, χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα, ξεκινάει όταν όλες οι μετοχές του ελληνικού δημοσίου στην ανώνυμη εταιρεία παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και αποφασίστηκε να πουλήσουν το 51% αυτών των μετοχών. Η κυβέρνηση αποφάσισε να πουλήσει το 51% των μετοχών της εταιρείας διαχείρισης του νερού. Έκανε διεθνή προκήρυξη, εμφανίστηκαν 4 όμιλοι που ενδιαφέρονταν να αγοράσουν το νερό, την εταιρεία δηλαδή. Επέλεξε τις 2 σε μια διαδικασία και οι 2 εταιρείες που είναι ο ένας
ένας όμιλος που κύριος μέτοχος είναι η ΣΟΕΣ, ο άλλος είναι η ΜΕΚΟΡΟΤ, αλλά ακολουθεί και η Αθήνα. Δηλαδή, ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θεσσαλονίκη, θα ετοιμάζονται, θα το κάνουν και στην Αθήνα, αφού ακολουθείται και εκεί η ίδια πορεία, απλώς με διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Άρα, τελικά, αν πετύχει στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, μιλάμε για παραπάνω από τους μισούς Έλληνες θα έχουν νερό που θα το διαχειρίζονται οι ιδιώτες. Ο αγώνας που κάνουμε είναι διπλός. Αφενός, θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες όλους της Θεσσαλονίκης ότι αυτό που θα γίνει αν πουληθεί η εταιρεία είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού και ο δεύτερος δρόμος που ακολουθούμε παράλληλα είναι να υλοποιηθεί ένα δημοψήφισμα στην πόλη έτσι ώστε όλοι να ψηφίσουν αν θέλουν ή δεν θέλουν να πουληθεί η εταιρεία.